Και με αυτό το δραματικό τρόπο ξεκινάμε ένα ακόμα live από το bizman.gr και νομίζω ότι σιγά σιγά αρχίζουμε και βελτιωνόμαστε σε όλα όσα αρχίζουν και μας δυσκολεύανε παλαιότερα. Πήγαμε στην καινούργια μας πλατφόρμα, το StreamYard. Σήμερα θα κάνουμε ένα live που θα μιλήσουμε για το πώς να ελέγξουμε τα συναισθήματά μας σε δύσκολες εποχές. Στείλτε ερωτήσεις, στείλτε παρατηρήσεις, στείλτε ό,τι θέλετε από όλα όσα θα πούμε σήμερα. Θα ήθελα έτσι να ακούσω τα σχόλια τα δικά σας. Επίσης, θα ήθελα να δοκιμάσω σε κάποιο σχόλιο αυτό το οποίο, το πολύ ωραίο κόλπο το οποίο έχει στο StreamYard, που μπορείς να δείξεις ένα σχόλιο ακριβώς όπως έκανα εδώ πέρα μπροστά τώρα. Οπότε θα ήταν πολύ ωραίο να στείλετε έτσι και τα δικά σας σχόλια και τις δικές σας ερωτήσεις για να μπορέσουμε να τις απαντήσουμε. Λοιπόν, σήμερα, πώς να ελέγξουμε τα συναισθήματά μας σε δύσκολες εποχές. Και αυτή είναι μια δύσκολη εποχή για πολλούς από εμάς. Είναι μια εποχή στην οποία είτε κοιτάμε να κάνουμε όσο μπορούμε περισσότερες κινήσεις για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στη δύσκολη αυτή κατάσταση μετά τον εγκλεισμό, μετά την καραντίνα, όπου όλες οι επιχειρήσεις δυσκολεύονται, όλοι οι άνθρωποι, και αυτό συμπαρασύρει όλη την οικονομία και αυτό συμπαρασύρει τους πάντες και τα πάντα. Και θα δούμε λιγάκι πώς είναι να μπορούμε να κάνουμε τις σωστές κινήσεις ελέγχοντας τα συναισθήματά μας. Και σας το λέω αυτό, είχα την ιδέα να κάνω το σημερινό webinar αυτό, επειδή και εγώ ίδιος μου είναι πάρα πολύ δύσκολο κάποιες φορές να ελέγξω τα συναισθήματά μου και να μην αγχώνομαι, να μην στρεσάρομαι, να μπορώ να λειτουργήσω όπως πρέπει να λειτουργήσω σε μια κατάσταση η οποία απαιτεί να κάνεις πολλά πράγματα, απαιτεί να είσαι πολύ ενεργητικός, απαιτεί να είσαι πολύ καλός σε όλα όσα κάνεις, απαιτεί να είσαι δημιουργικός, γιατί ας πούμε υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή μείναν χωρίς δουλειά, οπότε πρέπει να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και να μπορέσουν να καταφέρουν μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση να τα πάνε καλύτερα. Και πώς καταφέρνεις να ελέγξεις τα συναισθήματά σου? Λοιπόν, θα σας πω μερικές τεχνικές που χρησιμοποιώ και εγώ ο ίδιος, και αυτό γιατί τις έχω δει ότι λειτουργούν. Το άγχος λοιπόν, πρώτα απ' όλα, και όλη αυτή η κατάσταση μας κάνει να κάνουμε σπασμωδικές κινήσεις. Μας κάνει να κάνουμε κινήσεις οι οποίες δεν είναι σωστά έτσι προετοιμασμένες, με αποτέλεσμα να βλέπουμε πράγματα τα οποία δυστυχώς έτσι δεν έχουν την ποιότητα που θα πρέπει να έχουν στις κινήσεις και δυστυχώς δεν έχουν αυτό που θα πρέπει να λέμε την κατάλληλη προετοιμασία. Αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνουμε αυτές τις εποχές είναι να εστιάσουμε σε δύο πράγματα. Νούμερο ένα. Αυτά στα οποία αφήνουν αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, να μπορέσουμε να κάνουμε πράγματα τα οποία αφήνουν αποτέλεσμα όσο γίνεται πιο άμεσο. Να μην κοιτάξουμε τώρα αυτή την εποχή και για λίγο καιρό ακόμα, για ακόμα ένα-δύο μήνες, να μείνουν λίγο πίσω τα πράγματα τα οποία θα μας φέρουν αποτέλεσμα μακροπρόθεσμα. Όμως, δεν πρέπει να σταματήσουμε να εστιάζουμε και σε αυτά. Δηλαδή, η νούμερο ένα εστίαση που πρέπει να κάνουμε θα πρέπει να είναι σε πράγματα τα οποία μπορούν να μας φέρουν αποτέλεσμα τώρα. Δείτε τη δουλειά σας, δείτε την επιχείρησή σας, δείτε τον εαυτό σας, δείτε τι φέρνει αποτέλεσμα τώρα, αυτή τη στιγμή, και εστιάστε σε αυτό. Αφήστε λίγο στην άκρη τον σχεδιασμό για άλλα πράγματα, έτσι ώστε να μπορέσετε να ανταπεξέλθετε σε αυτή την εποχή τώρα με αποτέλεσμα άμεσο. Είναι έτσι ακριβώς και για τις εταιρείες. Οι περισσότερες εταιρείες θέλουν άμεσο αποτέλεσμα. Ο σχεδιασμός φέτος για το 2020 λίγο πήγε περίπατο και πρέπει να δούμε λιγάκι τι λειτουργούσε μέχρι τώρα και πώς μπορούμε να το ξανακάνουμε, να το ξανακάνουμε από την αρχή, έτσι ώστε να λειτουργήσει πάλι. Για μένα και για να σας δώσω έτσι ένα παράδειγμα, πάρα πολύ γρήγορα έφυγα από τη διαδικασία του να κάνω σεμινάρια σε χώρους και οργάνωσα την επιχείρησή μου έτσι ώστε να μπορώ να κάνω σεμινάρια online. Επειδή το είδα να λειτουργεί. Την πρώτη φορά που το έκανα λειτουργήσε, τώρα ξαναμπαίνω στη διαδικασία να το κάνω και για να ξαναλειτουργήσει. Και το κάνουμε τώρα με το σεμινάριο το οποίο έχουμε το τέλειο κλείσιμο και το βγάζω εδώ πέρα δίπλα λίγο να το δείτε. Είναι το σεμινάριο μας το τέλειο κλείσιμο το οποίο γίνεται σε λίγες μέρες διαδικτυακά. Είδα λοιπόν ότι με το πρώτο το οποίο έκανα σεμινάριο το τέλειο κλείσιμο πήγε πάρα πολύ καλά και μπήκα στη διαδικασία να το ξανακάνω έτσι ώστε να μπορέσω να έχω αποτέλεσμα πάλι. Άρα λοιπόν και εγώ, όπως σας λέω σε αυτό το βίντεο, έκανα ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ασχολήθηκα με πράγματα τα οποία δουλεύουν. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά έτσι οι περισσότεροι άνθρωποι πολλές φορές το ξεχνάνε. Το δεύτερο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να ασχοληθούμε, να μην σταματήσουμε να δουλεύουμε στον εαυτό μας. Και αυτό γιατί είναι μια εποχή στην οποία από εδώ και πέρα ακόμα περισσότερο θα έχει αξία και θα κοιτάξει ο πιθανός εργοδότης ή ο πιθανός πελάτης το άτομο.
θα κοιτάξει κατά πόσον ο καθένας από εμάς έχει δουλέψει αρκετά στον εαυτό του για να γίνει καλός πολιτής, να γίνει καλός στην επικοινωνία, να γίνει καλός επαγγελματίας. Οπότε δεν πρέπει, παρόλο το άγχος που έχουμε, δεν πρέπει να εστιάσουμε σε πράγματα τα οποία δεν είναι στον έλεγχό μας. Θα πρέπει να εστιάσουμε σε αυτά τα οποία μπορούμε να ελέγξουμε. Και ένα από τα πράγματα τα οποία μπορούμε να ελέγξουμε αυτή τη στιγμή είναι το πόσο βελτιώνουμε τον εαυτό μας καθημερινά. Οπότε, αν νιώθετε ότι στρεσάρεστε, αν νιώθετε ότι τρώτε άγχος και στρες μέσα στην ημέρα, κάτι το οποίο μπορεί να σας βοηθήσει πάρα πολύ είναι τουλάχιστον να έχετε την αίσθηση ότι βελτιώνεστε σε κάτι, ότι δεν έχετε μείνει στάσιμοι δηλαδή. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αν νιώσεις ότι βελτιώνεσαι, πάρα πολύ εύκολα αρχίζεις και διώχνεις αυτά τα κακά συναισθήματα του άγχους και του στρες. Και σας το λέει κάποιος που το κάνει καθημερινά, και εγώ όπως και εσείς καθημερινά έχω πράγματα τα οποία με στρεσάρουν και με αγχώνουν, και όμως όταν μπαίνω στη διαδικασία και παίρνω μια πιστοποίηση ή παρακολουθώ ένα online course και εγώ μαθαίνω κάτι καινούριο, διαβάζω κάτι, μερικά από τα βιβλία μου, συνεχώς νιώθω καλύτερα. Είναι ένας τρόπος να ελέγξω τα συναισθήματά μου, να κατευθύνω την προσοχή μου προς τα εκεί που θα με κάνει να νιώσω καλά και μακριά από το άγχος, εάν είναι δυνατόν. Κάτι το οποίο επίσης μπορούμε να κάνουμε και για μένα έχει δουλέψει πάρα πολύ, είναι να αφήνουμε πίσω πράγματα τα οποία δεν δούλεψαν, ακόμα και αν έχουμε αφιερώσει χρόνο σε αυτά. Και οι περισσότεροι από εμάς κάνουμε το εξής λάθος. Ενώ κάτι δεν δουλεύει πλέον, είτε στην επιχείρησή μας, είτε στις προσωπικές μας επιλογές, είτε στις σχέσεις μας, συνεχίζουμε και επιμένουμε εκεί πέρα, ενώ θα έπρεπε να το αφήσουμε πίσω μας και να προχωρήσουμε παρακάτω. Είναι ένα τρίκ που έχει το μυαλό μας για να μας σαμποτάρει. Σου λέει το μυαλό σου: επένδυσες τόσο χρόνο, είσαι σε αυτή τη δουλειά τόσα χρόνια, έχεις κάνει όλη αυτή την προσπάθεια τόσα χρόνια και δεν είναι κρίμα τώρα που δεν δουλεύει να μην προσπαθήσεις λίγο καιρό ακόμα? Είσαι σε αυτή τη σχέση τόσα χρόνια και δεν δουλεύει, θα πάνε τζάμπα όλα αυτά τα χρόνια? Άρα λοιπόν θα πρέπει να μπει στη διαδικασία να ξεφύγεις από αυτόν τον τρόπο σκέψης. Θα πρέπει να μπει στη διαδικασία να μην χάσεις πλέον άλλο χρόνο σε πράγματα τα οποία δεν δουλεύουν. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πολλοί από εμάς το κάνουμε λάθος. Άμα σας πω πόσο χρόνο έχω χάσει στη ζωή μου σε πράγματα τα οποία δεν δούλεψαν μέχρι τώρα, νομίζω ότι θα γελάτε. Η αλήθεια είναι ότι έπρεπε να προσέξω κι εγώ πάρα πολύ να μην πέσω σε αυτή την παγίδα. Δηλαδή να μην συνεχίσω να επενδύω χρόνο εκεί που πραγματικά νομίζω ότι δεν χρειάζεται πλέον να επενδύσεις χρόνο, εκεί που πραγματικά νομίζω ότι δεν δουλεύει πλέον, απλά και μόνο επειδή επενδύω εδώ και πάρα πολύ χρόνο, πολύ καιρό χρόνο. Εντάξει. Επίσης, αυτό το οποίο μπορεί να σας βοηθήσει αυτόν τον καιρό να ελέγξετε τα συναισθήματά σας στις δύσκολες εποχές, είναι να κάνετε στον εαυτό σας μια θετική πλήση εγκεφάλου. Και τι εννοώ με αυτό? Θα σας πω την αμαρτία μου ότι προσωπικά στο timeline του Facebook πλέον οποιαδήποτε πληροφορία από προτινόμενα site, από site στα οποία έχω κάνει εγγραφές, περνάει από μπροστά μου και δεν μου δημιουργεί θετικά συναισθήματα, την αποκρύπτω. Είτε από φίλους, μπορεί να έχω αποκρύψει φίλους, ας πούμε, τους οποίους μονίμως ανεβάζουν στο Facebook πράγματα τα οποία είναι, με στρεσάρουν. Είτε για τον κορονοϊό, είτε για την οικονομία η οποία δεν πάει καλά, πράγματα τα οποία είναι πολύ αρνητικά. Τους αποκρύπτω για 30 μέρες. Λέω, για να δω τι θα γίνει αν αποκρύψω αυτή την πληροφορία, αυτή τη σελίδα, αυτό το συγκεκριμένο αρνητικό φίλο για 30 μέρες. Θα νιώσω καλύτερα? Τις περισσότερες φορές νιώθω καλύτερα. Και αυτό γιατί αφήνω να περνάνε από μπροστά μου πληροφορίες οι οποίες είναι θετικές. Οι περισσότεροι από εμάς βομβαρδιζόμαστε διαρκώς με πληροφορίες οι οποίες είναι αρνητικές, με αποτέλεσμα να κάνουμε μια κακή πλήση εγκεφάλου στον εαυτό μας. Πλήση εγκεφάλου λοιπόν γίνεται διαρκώς. Το καλό είναι να μπορείς να επιλέξεις ποια θα είναι αυτή η πλήση εγκεφάλου που θα γίνει σε σένα. Να μπορείς να επιλέξεις ποιες είναι οι πηγές πληροφόρησης που θα έχεις. Υπάρχει αυτό το μαγικό κουμπάκι, το οποίο λέγεται απόκρυψη για 30 μέρες, που μπορείς να το χρησιμοποιήσεις είτε για σελίδες, είτε για φίλους τους οποίους τους αγαπάς, αλλά εκείνη αυτή τη συγκεκριμένη εποχή δεν θέλεις να ακούς τα αρνητικά νέα που διαρκώς ανεβάζουν, είτε για χώρους, πώς το λένε, διαφημίσεις τις οποίες δεν θέλεις να βλέπεις διαρκώς μπροστά σου. Χρησιμοποιήστε το, φιλτράρετε το timeline από το Facebook, από το Twitter, από το Instagram, από τα social media γενικότερα. Καλά, δεν συζητάμε για την τηλεόραση, ότι εγώ θα σας πρότεινα να την έχετε την τηλεόραση κλειστή ή αν την ανοίγετε να βλέπετε μόνο κανένα Netflix για να ξεχνιέστε. Αλλά έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, ανοίγεις την τηλεόραση και ειδικά αν πέσεις πάνω σε ειδήσεις, ξαφνικά χωρίς να το καταλάβεις, αρχίζεις και αγχώνεσαι, στρεσάρεσαι και είναι πλέον πασίγνωστο, είναι μεγάλη αλήθεια, ότι όταν βλέπεις τηλεόραση τα πράγματα αντί να νιώσεις καλύτερα, έχεις την αίσθηση ότι πάνε πολύ χειρότερα και φυσικά
είσαι κι εσύ, σε παίρνει και σένα η μπάλα αυτή. Άρα λοιπόν, μπείτε στη διαδικασία, φιλτράρετε τα social media τα οποία παρακολουθάτε. Μην έχετε στα social media ιστοσελίδες, ανθρώπους και σελίδες διάφορες, οι οποίες προβάλλουν διαρκώς αρνητικά νέα. Προτιμήστε να προβάλλετε θετικά νέα, προτιμήστε να προβάλλετε νέα σχετικά με τον χώρο τον επαγγελματικό σας, προτιμήστε να προβάλλετε πράγματα τα οποία θα σας κάνουν να νιώσετε καλύτερα. Να συνδεθείτε με ανθρώπους που θα σας κάνουν να νιώσετε καλύτερα. Είναι η εποχή στην οποία μπορείς να επιλέξεις να συνδεθείς και με ανθρώπους που θα σε κάνουν συνεχώς να νιώθεις καλύτερα και όχι να νιώθεις διαρκώς χειρότερα. Ένα επίσης ωραίο που θα σας πω αυτές τις μέρες και θα δώσω και ένα δωρεάν εργαλείο, είναι ότι θα πρέπει να μπορούμε όσο είναι δυνατόν να μην ασχολούμαστε με πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να επηρεάσουμε. Είναι έξω από τη σφαίρα της επιρροής μας. Και για να σας πω ακριβώς τι εννοώ, θα ανεβάσω εδώ πέρα μπροστά τώρα ένα μικρό σχεδιάγραμμα, το οποίο έχει να κάνει με τις σφαίρες επιρροής, το οποίο θα το δώσω κιόλας σαν δωρεάν αρχιάκι για να μπορέσετε να το χρησιμοποιήσετε και εσείς. Ένα αρχιάκι το οποίο έχει να κάνει με τη σφαίρα επιρροής. Εδώ είμαστε, το βάλω έτσι. Καλύτερα έτσι για να φαίνεται περισσότερο. Υπάρχουν λοιπόν τρεις κύκλοι επιρροής. Ο κεντρικός κύκλος επιρροής είναι τα πράγματα τα οποία μπορούμε να ελέγξουμε. Θα σας δώσω λοιπόν ένα αρχείο doc, PDF για την ακρίβεια, το οποίο μπορείτε να εκτυπώσετε και εκεί πέρα μέσα να γράψετε όλα όσα μπορείτε εσείς με τις ενέργειές σας να ελέγξετε. Είναι υπό τον έλεγχό σας. Ο δεύτερος κύκλος, ο πιο εξωτερικός, είναι τα πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να ελέγξουμε άμεσα, αλλά μπορούμε να επηρεάσουμε κάπως. Αυτός είναι ο κύκλος επιρροής μας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όποιος αναγνωρίσει τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να ελέγξει και τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να επηρεάσει, τότε ξέρει και τι πρέπει να κάνει για να νιώσει και ο ίδιος καλύτερα ή για να μπορέσει να μπει στη διαδικασία να ξεαγχωθεί. Και αυτό γιατί στον τρίτο κύκλο θα βάλουμε όλα όσα δεν μπορούμε να ελέγξουμε, όλα όσα είναι έξω από τον έλεγχό μας. Θα το βάλω λίγο πιο μεγάλο να το βλέπουμε καλύτερα. Όλα όσα λοιπόν είναι έξω από τον έλεγχό μας. Τι είναι έξω από τον έλεγχό μας? Έξω από τον έλεγχό μας, παραδείγματος χάρη, είναι η κατάσταση της οικονομίας. Έξω από τον έλεγχό μας είναι η καραντίνα. Είναι πράγματα τα οποία εμείς δεν μπορούμε να τα επηρεάσουμε πάρα πολύ εύκολα. Σχεδόν αδύνατον να επηρεάσεις αυτές τις καταστάσεις. Δεν λέω αδύνατον, γιατί ποτέ δεν ξέρεις, αλλά είναι σχεδόν αδύνατον. Άρα λοιπόν, ό,τι γράψετε στον εξωτερικό κύκλο, μπείτε στη διαδικασία και σταματήστε πλέον να αγχώνεστε για αυτό. Δεν μπορεί να αγχώνεσαι για κάτι για το οποίο δεν μπορείς να ελέγξεις. Και θα μιλήσω πιο συγκεκριμένα. Εάν έχεις μια επιχείρηση, δεν μπορείς να ελέγξεις την αγορά στην οποία κινείσαι. Είναι κάτι το οποίο είναι ανεξέλεγκτο. Δεν μπορείς να ελέγξεις τους πελάτες σου. Είναι κάτι το οποίο είναι ανεξέλεγκτο. Τι μπορείς να ελέγξεις? Μπορείς να ελέγξεις την ίδια την επιχείρηση, την ποιότητα του προϊόντος που έχει, μπορείς να ελέγξεις την ποιότητα των υπηρεσιών σου, μπορείς να επηρεάσεις, να έχεις μέσα στον κύκλο επιρροής σου τους πιθανούς πελάτες με τους οποίους θα έρθεις σε επαφή και δεν μπορείς να ελέγξεις καθόλου πράγματα τα οποία είναι έξω από τον κύκλο επιρροής σου. Άρα λοιπόν, όσο πιο ξεκάθαρος είσαι σε αυτά, τόσο καλύτερο θα είναι για σένα, γιατί αν ξεκαθαρίσεις τι είναι αυτό το οποίο μπορείς να ελέγξεις, τι είναι αυτό το οποίο μπορείς να επηρεάσεις και τι είναι αυτό το οποίο δεν μπορείς να ελέγξεις και να επηρεάσεις, είναι εκτός ελέγχου σου, τότε θα καταλάβεις γιατί δεν πρέπει να αγχώνεσαι για αυτά τα πράγματα. Και μπορείτε να μου πείτε, και το καταλαβαίνω, γιατί και εγώ σκέφτομαι έτσι πολλές φορές, τα έχω στο μυαλό μου, δεν χρειάζεται να τα γράψω. Εκτυπώστε το PDF που σας δίνω δωρεάν και θα το βάλω στα σχόλια αυτού του βίντεο ή από κάτω από αυτό το βίντεο, αν βλέπετε στο YouTube αυτό το βιντεάκι. Εκτυπώστε το PDF και μπείτε σας παρακαλώ στη διαδικασία και γράψτε τα. Κάτι κάνει αυτό με το γράψιμο στον εγκέφαλό μας και μας απελευθερώνει. Δεν ξέρω τι είναι, δεν το έχω ψάξει. Όποιος ξέρει μπορεί να στείλει ένα σχόλιο και να μου πει τι είναι αυτό το οποίο μας βοηθάει και μας κάνει να νιώσουμε καλύτερα όταν γράφουμε κάτι, αντί να το έχουμε στο μυαλό μας. Μπείτε στη διαδικασία λοιπόν και γράψτε τα. Γράψτε τι είναι αυτό το οποίο ελέγχω, τι είναι αυτό το οποίο μπορώ να επηρεάσω και τι είναι αυτό το οποίο δεν ελέγχω καθόλου. Και κοιτάξτε λιγάκι και αφοσιωθείτε σε αυτά τα οποία μπορείτε να ελέγξετε και να επηρεάσετε. Δείτε και αυτά τα οποία δεν μπορείτε να ελέγξετε και να επηρεάσετε και αφήστε τα πίσω.
προσπαθήστε να σταματήσετε να αγχώνεστε. Δεν έχει κανένα νόημα αυτή τη στιγμή να επιβαρύνετε τον οργανισμό σας με στρες, άγχος και άλλα τέτοια δηλητήρια, θυμό, έτσι, για πράγματα τα οποία είναι πέρα από τον έλεγχό μας. Ποιο το νόημα? Δεν έχει κανένα νόημα να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Σας το λέω για να το ακούω και εγώ, γιατί και εγώ πολλές φορές μπαίνω στη διαδικασία και αγχώνομαι και στρεσάρομαι για πράγματα για τα οποία είναι έξω από τον έλεγχό μου. Έτσι. Μπείτε στη διαδικασία, να την κάνετε αυτή την ασκησούλα, κατεβάστε το PDF το οποίο θα βάλω μετά το τέλος του βίντεο, θα το βάλω κάτω από τα σχόλια, έτσι ώστε να μπορείτε να κάνετε αυτή τη μικρή ασκησούλα και να αντιληφθείτε κι εσείς ποια είναι αυτά τα οποία μπορούμε να επηρεάσουμε και ποια είναι αυτά τα οποία δεν μπορούμε να επηρεάσουμε. Και θα πω τώρα σε ένα κομμάτι το οποίο εμένα με βοηθάει να ελέγξω τα συναισθήματά μου σε αυτές τις δύσκολες εποχές και το οποίο το έχω πει έτσι απ' έξω επιδερμικά κάποιες φορές, αλλά σήμερα θα ασχοληθώ λίγο παραπάνω. Όπως ξέρετε οι περισσότεροι εκεί πέρα έξω, ήμουν δάσκαλος πολεμικών τεχνών πολλά χρόνια, με αποτέλεσμα να μου έχουν μείνει κάποιες καλές συνήθειες. Συνήθειες που δεν τις είχα στη σχολή μου, δεν τις δίδασκα δηλαδή, παρόλα αυτά είχα εκπαιδευτεί σε αυτές και μου άρεσαν. Ποτέ δεν ήμουνα της ανατολικής φιλοσοφίας, ποτέ δεν ήμουνα των ανατολικών θρησκειών και τα σχετικά. Εντάξει, το ότι δίδασκα ανατολικές πολεμικές τέχνες δεν σημαίνει ότι ήμουνα και βουδιστής μοναχός, να το πω έτσι. Δίδασκα με ελληνικό, ωραίο τρόπο. Παρ' όλα αυτά, μέσα από αυτή τη διαδικασία κέρδισα κάτι το οποίο εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και το κάνω τελευταία και με βοηθάει πολύ να ελέγξω τα συναισθήματά μου. Και αυτό έχει να κάνει με το ότι μπορώ να μπω στη διαδικασία λιγάκι να ασχοληθώ με το να ελέγχω το μυαλό μου, τη σκέψη μου, να κάνω αυτό που λέμε διαλογισμός, το οποίο σαν λέξη είναι λίγο ταμπού. Άμα πεις τη λέξη διαλογισμό, πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι θα κάθεσαι κάτω με τις ώρες και θα κάνεις αυτό το home που λέμε κτλ. Το οποίο δεν είναι ακριβώς έτσι. Πώς μπορώ εγώ να εκφράσω τι είναι ο διαλογισμός? Εμένα με βοηθάει το εξής παράδειγμα. Να πω ότι το μυαλό μου είναι ένα απίθαρχο μαϊμουδάκι, το οποίο πηγαίνει από εδώ και από εκεί όπως θέλει αυτό και όποτε θέλει αυτό, ανάλογα τα ερεθίσματα που έχει απ' έξω. Ο διαλογισμός με βοηθάει λιγάκι να τραβήξω αυτό το μαϊμουδάκι από ένα χαλινάρι και να το φέρω λίγο πιο κοντά, ώρες και στιγμές. Όσο περισσότερο το κάνω αυτό, τόσο περισσότερο αρχίζει και μπαίνει στη διαδικασία να ακούει το μυαλό μου τις δικές μου προσταγές. Με αποτέλεσμα να μπορώ, όταν αισθάνομαι αγχωμένος και στρεσαρισμένος, να βγω από έξω από το μυαλό μου και να δω τον εαυτό μου από πάνω και να πω: μα γιατί αισθάνεσαι τώρα στρεσαρισμένος και αγχωμένος? Τι είναι αυτό που σε στρεσάρει? Μπορείς να το ελέγξεις αυτό που σε στρεσάρει? Άρα δεν υπάρχει λόγος να αγχώνεσαι και να στρεσάρεσαι, εφόσον μπορείς να το ελέγξεις. Μπορείς να το επηρεάσεις? Άρα δεν υπάρχει λόγος να αγχώνεσαι και να στρεσάρεσαι. Δεν μπορείς να το ελέγξεις αυτό το οποίο σε στρεσάρει? Ξανά δεν υπάρχει λόγος να στρεσάρεσαι. Εφόσον δεν μπορείς να το ελέγξεις, για ποιο λόγο κάθεσαι και στρεσάρεσαι? Δηλαδή, έπιασα τον εαυτό μου αρκετές φορές να ανησυχώ για την όλη κατάσταση, για την οικονομία, για το ότι τα μαγαζιά είναι κλειστά, για το ότι οι επιχειρήσεις δεν πάνε καλά κτλ. Και ξαφνικά έγινε αυτό το ουπ, βγήκα έξω από τον εαυτό μου και είπα: δες τώρα γιατί χαζομάρα, με ποιον απερίσκεπτο τρόπο σκέφτεσαι. Και αγχώνεσαι και στρεσάρεσαι και βάζεις το δηλητήριο του στρες και του άγχους μέσα στον οργανισμό σου για κάτι το οποίο δεν μπορείς να ελέγξεις σε καμία περίπτωση. Τι μπορείς να ελέγξεις? Θετική διάθεση, αυτοβελτίωση. Να μπορέσω εγώ να κάνω καλύτερη τη δουλειά μου, την επιχείρησή μου και όλα όσα χρειάζεται, με αποτέλεσμα αυτό να με βοηθήσει να ελέγξω τα συναισθήματά μου. Δεν το καταφέρνω 100% πάντα, και εγώ άνθρωπος είμαι, και εγώ βγαίνω στη διαδικασία πολλές φορές και αγχώνομαι και στρεσάρωμα, αλλά πλέον και με τη χρήση του διαλογισμού έχω καταφέρει να βγαίνω από τον εαυτό μου και να με παρατηρώ και να μπορώ να μπω στη διαδικασία να ελέγξω καλύτερα τα συναισθήματά μου. Άρα λοιπόν, για να κάνουμε έτσι μια μικρή σούμα, μπείτε στη διαδικασία, κατεβάστε το PDF το οποίο έχουμε, καταγράψτε τι είναι αυτά τα οποία μπορείτε να ελέγξετε, τι είναι αυτά τα οποία μπορείτε να επηρεάσετε και τι είναι αυτά τα οποία δεν μπορείτε να ελέγξετε και να επηρεάσετε. Δείτε τα, γράψτε τα για να περάσουν μέσα στο μυαλό σας με λίγο διαφορετικό τρόπο και όχι μόνο με τη σκέψη, και αποφασίστε να μην αγχώνεστε για αυτά. Εστιάστε σε θετικά πράγματα, σβήστε από το timeline σας, κάντε σίγαση για 30 μέρες ανθρώπους και σελίδες που σας κάνουν να αισθάνεστε άσχημα, μπείτε στη διαδικασία να κάνετε μια καλή πλύση εγκεφάλου στον εαυτό σας και νομίζω ότι έτσι με αυτόν τον τρόπο πολύ πολύ πιο εύκολα θα μπορέσετε να επιβιώσετε σε μια κατάσταση η οποία ούτως ή άλλως είναι δύσκολη και δεν υπάρχει κανένας λόγος να την κάνουμε ακόμα δυσκολότερη. Να σας πω ότι ένα από τα πράγματα τα οποία ξεκίνησα να κάνω και με κάνει και εμένα να αισθάνομαι πολύ καλύτερα είναι να έχω συζητήσεις κάθε Παρασκευή
σε τύπου συνέντευξη με ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με την αυτοβελτίωση, με ανθρώπους οι οποίοι είναι γυμναστές, είναι οτιδήποτε. Ένας από αυτούς θα μιλήσει μαζί μας την Παρασκευή, είναι ο Θοδωρής Οζυρίδης, είναι γυμναστής ΤΕΦΑ και δάσκαλος πολεμικών τεχνών. Για να το πω, να το ξέρετε κι εσείς, ο Θοδωρής Οζυρίδης είναι μαθητής μου, είναι ο μαθητής μου που ξεκίνησε και έκανε τη δική του σχολή στην Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Είναι όμως και γυμναστής ΤΕΦΑ και θα μιλήσουμε για αυτόν τον παραλογισμό του να ανοίξουν τα γυμναστήρια μετά τις 19 Ιουνίου, το οποίο εγώ το θεωρώ εντελώς κουφό. Και θέλω να ακούσω την άποψη κάποιου ο οποίος έχει γυμναστήριο, έχει σχολή πολεμικών τεχνών, μεγάλωσε μέσα στα γυμναστήρια, ξέρει πάρα πολύ καλά από αυτά. Και θα μπορέσουμε έτσι να κάνουμε μια συζήτηση και θα σας έτσι πρότεινα να συμμετέχετε κι εσείς σε αυτή, όσοι είστε γυμναστές, να μου πείτε και τη δική σας άποψη για όλα αυτά τα οποία συναντάμε τώρα στον χώρο του αθλητισμού. Θα μπω λοιπόν σε αυτή τη διαδικασία για όλο τον υπόλοιπο καιρό να κάνω συζητήσεις με ανθρώπους οι οποίοι έχουν να πούνε θετικά μηνύματα, θετικά πράγματα. Με τον Θοδωρή, ας πούμε, θα μιλήσουμε για το πόσο σημαντική είναι η γυμναστική για τον άνθρωπο, πόσο σημαντική είναι η κίνηση, ότι δεν είναι ένα είδος πολυτελείας, είναι πολλά περισσότερα από αυτό. Θα μας τα πει ο ίδιος φυσικά. Και στη συνέχεια θα κάνουμε συζητήσεις και με άλλους ανθρώπους για τη διατροφή, για το διαλογισμό, για θετικά πράγματα μονίμως. Και είμαι ανοιχτός στις ιδέες σας και στις απόψεις σας σχετικά με το ποιους θέλετε να ακούσετε και ποιους τομείς θέλετε να καλέσουμε να μπορέσουμε να μιλήσουμε. Τις προάλλες είχαμε, ας πούμε, την Κωνσταντίνα την Παπαδημητρίου, η οποία είναι εξαιρετική διαιτολόγος, διατροφολόγος. Κάναμε μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση. Θα συνεχίσω με την Κωνσταντίνα, μάλιστα είχαμε πει ότι θα ξαναέρθει κάποια στιγμή να μιλήσουμε. Θα συνεχίσω να φέρνω διαρκώς τέτοιους ανθρώπους να κάνουμε συζητήσεις μαζί, γιατί πιστεύω ότι είναι η εποχή στην οποία πρέπει να παλέψουμε όλο τον αρνητισμό που βγάζουν οι ειδήσει, όλο τον αρνητισμό που βγαίνει από παντού και να τον παλέψουμε μόνο με θετικές ειδήσει, θετικές συζητήσεις, θετική ενέργεια. Αυτά για τώρα. Μην ξεχάσετε να κάνετε την εγγραφή σας νωρίς στο online webinar το τέλειο κλείσιμο. Ισχύει μέχρι τις 17 Μαΐου το early bird εισιτήριο. Ίσως και μουσική μου λέει εδώ πέρα ο Θανάσης ο Δαουλτζής. Θανάση, έχεις απόλυτο δίκιο. Αν θέλεις και έχεις κάποιον υπόψη σου να μιλήσουμε για μουσική, πες μου, στείλτε μου τα μηνύματά σας. Εγώ θα έρθω σε επαφή με αυτούς τους ανθρώπους να τους βγάλουμε να μιλήσουν για... Και επίσης αυτό που περνάνε και οι άνθρωποι με τα γυμναστήρια, τα περνάνε και οι άνθρωποι των τεχνών, έτσι, που ισχύει κάτι επίσης αξιοσημείωτο και πρέπει να το πούμε, ότι ξαφνικά έγιναν περιττές οι τέχνες, έγιναν περιττά τα γυμναστήρια, έγινε περιττή η γυμναστική και χάσαμε αυτό το οποίο λέγεται ψυχαγωγία, αγωγή της ψυχής δηλαδή. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά έτσι εμένα με δυσαρεστεί πάρα πολύ και νομίζω ότι κάπως καλύτερα θα μπορούσε να λειτουργήσει όλη αυτή η διαδικασία εκεί έξω. Αλλά δεν ξέρω, καλύτερα να μιλήσουν οι ειδικοί γι' αυτό. Άρα λοιπόν, ανθρώπους και για μουσική, που ασχολούνται με τη μουσική, θα φροντίσουμε να του βγάλουμε και να μιλήσουν για όλα όσα θέλουμε. Μόνο θετικέ σκέψει, μόνο θετικέ συζητήσει και μόνο λύσει και όχι προβλήματα. Ξαναλέω στο τέλο. Ξεκαθαρίστε το timeline σα, να βλέπετε μόνο θετικά και ωραία πράγματα. Ξεκαθαρίστε τι μπορείτε να ελέγξετε και τι όχι. Γράψτε το να το δείτε, κατεβάστε το PDF το οποίο θα βάλω από κάτω. Μπείτε στη διαδικασία να ασχοληθείτε λιγάκι με αυτό που λέγεται διαλογισμό. Από μόνοι σας, έτσι ώστε να αρχίσετε να νιώθετε καλύτερα, να μπορείτε να βγείτε έξω από τον εαυτό σας και να δείτε ότι ώρες-ώρες αγχωνόμαστε τζάμπα, χωρίς να υπάρχει λόγος. Αυτό δεν μπορείς να το κάνεις αν δεν έχεις τη δυνατότητα να ελέγξεις λιγάκι τον τρόπο που σκέφτεσαι. Και ο διαλογισμός σου κάνει αυτό, σε βοηθάει λιγάκι να ελέγξεις τον τρόπο που σκέφτεσαι. Όσοι μπορείτε να το κάνετε μέσω της προσευχής, κάτω το μέσω της προσευχής. Okay. Και προσπαθήστε να μείνετε θετικοί και πάντα καλά. Καλή συνέχεια, καλή τύχη σε όλους. Και τα λέμε την Παρασκευή με τον φίλο μας τον Θοδωρή τον Ζηρίδη να μας μιλήσει για τη σημασία της γυμναστικής και της ευεξίας. Καλή συνέχεια.